Γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα μιλήσουμε για έναν άλλον υπέροχο φιλόσοφο. Ξέρεις, στην Ελλάδα είναι όλοι τέλειοι, άθικτοι, δεν είναι αυτό. Ο Κλέαρχος, ο δικτάτορ της Ηράκλειας Ποντικής. Ένας που ίδρυσε μια δυναστεία στην Ηράκλεια Πόντου, η ελληνική απικία στην Βυθινία. Και τόσο φιλόσοφος ήταν που σκότωνε. Για να δούμε τι λένε οι αρχαίες πηγές για αυτόν. Από το Διόδρος Σικυλιώτη μαθαίνουμε συγκεκριμένα ότι ο Κλέαρχος που καταγόταν από την Ηράκλεια του Πόντου έβαλε στόχο την επιβολή τυραννικού πολιτεύματος. Πετυχαίνοντας το στόχο του, μιμήθηκε τον τρόπο διακυβέρνησης του Διονύσου του τύραννου του Σιρακουσών, άλλος φωνιάς, για τον οποίο μιλήσαμε σε ένα προηγούμενο βίντεο, και επιτυχία κυβέρνησε ως τύραννος επί 12 έτη τους Ηρακλειώτες. Λίγο πιο κάτω, ο Διόδρος Σικυλιώτης, ο φίλος μας, μας πληροφορεί ότι ο Κλέαρχος, ο τύραννος της Ηράκλειας, σκοτώθηκε στα Διονύσια ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει το θέαμα μετά από 12 χρόνια τυραννίας. Στην εξουσία το διαδέχτηκε ο γιος του, ο Τιμόθεος, που παρέμεινε επί 15 χρόνια. Από τον Δε Πολύενο μαθαίνουμε, ο Κλέαρχος, μαθαίνουμε πώς πήρε την εξουσία. Θέλοντας να γύρει Ακρόπολη, ο Κλέαρχος, ο Ηρακλειώτης, κανόνισε να βγουν οι μισθοφόροι που απαρτήρητοι τη νύχτα και να κλέβουν, να αρπάζουν, να βιάζουν και να τροματίζουν. Αναχτισμένοι οι πολίτες παρακάλεσαν τον Κλέαρχο να βοηθήσει. Εκείνος όμως τους είπε πως δεν ήταν δυνατόν να εμποδίσει με κανένα άλλο τρόπο την τρέλα των μισθοφόρων παρά μόνο κλείνοντάς τους σε τείχος. Όταν οι Ηρακλειώτες συνένεσαν, ο Κλέαρχος περιτύχει σε ένα μέρος της πόλης και κατασκεύασε την Ακρόπολη. Τους μισθοφόρους δεν τους εμπόδισε, αλλά παραχώρησε τον ίδιο στον εαυτό του την άδεια να διαπράχτει αδικήματα εναντίον των πάντων. Ο τύραννος της Ηράκλειας, Κλέαρχος, δικτάτορας πλέον, διέδωσε τη φήμη ότι ήθελε να αποχωρήσει με τους σηματοφύλακες του και να παραδώσει την πόλη στη Βουλή των 300. Οι 300 συναντήθηκαν στο βουλευτήριο για να πενέσουν τον Κλέαρχο και να πάρουν πίσω την ελευθερία τους. Εκείνος όμως, τοποθετώντας στρατιώτες γύρω από το βουλευτήριο, καθώς ο κύριος καλούσε ένα τους 300, τους συνέλαβε και διέταξε να τους οδηγήσουν όλους στην Ακρόπολη. Φυλακισμένος. Ο Κλέαρχος, θέλοντας να σκοτώσει πολλούς πολίτες, αλλά μην έχοντας πρόφαση, συγκέντρωσε όλους από 16 ως 65 ετών για εξαιτία την περίοδο των κοινικών καυμάτων για να πάνε να απολευκρίσουν δήθεν την πόλη Άστακο, άλλη ελληνική αδικία. Όταν έφτασε κοντά στον Άστακο, διέταξε τους πολίτες να στρατοπεδεύσουν σε τόπο ελόδι, χωρίς αέρα και γεμάτο στάσιμα νερά, παραγγέλλοντας τους να προσέχουν μήπως εμφανιστούν θράκες από την Ήπεθρο, ανοίγοντας βυθίνες. Ο ίδιος, σαν επρόκειτο να υποστομίσει την ταλαιπωρία της πολιορκίας, κατέλαβε μαζί με τους μισθοφόρους υψώματα σκιερά, με τρεχούμενα νερά, στρατοπέδευσε εκεί, παρέτεινε την πολιορκία για όσον καιρό μπορούσε, ως ότου τους πολίτες αφάνισε ο ελώδης και νοσηρός τόπος όπου στρατοπέδευσαν μέσα στο κατακλό καιρό. Όταν εμφανίστηκαν όλοι, τότε πήραν τους μισθοφόρους και επέστρεψαν στην πόλη, αποδίδοντας σε λοιμό την αιτία θανάτου των πολιτών. Αυτός που λέτε είναι ο περίφημος Κλέαρχος, ο δικτάτορ της Ηράκλειας, που στα 12 έτη της βασιλείας του έσφαζε, εξόριζε κτλ. Ήταν το κλασικό παράδειγμα ενός ανθρώπου που στην αρχή πήρε με το μέρος του τις μάζες, το φτωχό λαό, πλούσιος ο ίδιος, ας πούμε, εξόριστος από την αριστοκρατία και έκανε ένα πρασκόπημα όπως σκότωναν τους αριστοκράτες, δηλαδή τους εγκατοικήθηκε με λίγα λόγια. Και αυτό συνέβηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως τον Πισίστρατο, τον Γύψιλον και άλλους. Στην Ελλάδα προσπαθούν να παρουσιάσουν όλους ως φιλόσοφους, όλοι τα τέλεια, να ορίσετε ένα δολοφόνο, ένα φωνιά. Εφάμιλος του Διονύσου του Α, για το οποίο θα μιλήσουμε σε άλλες συνέχειες. Και θα μιλήσουμε για τους διαδόχους του Κλέαρχου.